Κυρίες και κύριοι, μπροστά στο απειλητικό κατά πως φαίνεται φάσμα της αφρικανικής μετάλλαξης και μετά από 2 χρόνια πανδημίας επικίνδυνης και φωνικής, θα περίμενε κανείς και λογικά από την κυβέρνηση μια σοβαρή ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας, ώστε αυτό να ανταπεξέλθει στις επίγουσες λαϊκές ανάγκες στην υγεία. Θα περίμενε επίσης κανείς πολύμορφα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας του λαού, όπως παραδείγματος χάρη την αποφυγή του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Θα περίμενε επίσης και λογικά να έχει ενταθεί η επιδημιολογική επιτήρηση σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους με συχνά και δωρεάν τεστ. Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και προστασίας, κανένα μέτρο μείωσης της διασποράς δεν λαμβάνεται επιδεικτικά μάλιστα 2 χρόνια τώρα μέσα στην πανδημία. Και επειδή εκείνη η καραμέλα της ατομικής ευθύνης έχει λιώσει εδώ και καιρό στο στόμα της κυβέρνησης και των παπαγάλων της, τον τελευταίο καιρό οχυρώνεται πίσω από το εμβόλιο. Το τόσο αναγκαίο μεν, το τόσο απαραίτητο, αλλά όχι και τόσο ικανό από μόνο του να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα φωνικά κύματα μιας τέτοιας πανδημίας. Αλλά και για το εμβόλιο. Και για το εμβόλιο. Αντί η κυβέρνηση να εκπονήσει ένα επιστημονικό ενημερωτικό πρόγραμμα με την ευθύνη του κράτους, και προσωποποιημένο, εξατομικευμένο εκεί όπου χρειάζεται, τι κάνει, αρκείται σε προφορικές συστάσεις και σε τηλεοπτικά διαγγέλματα. Να ήταν όμως μόνον αυτά. Την ίδια στιγμή που τα κάνει όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν διστάζει να εκμεταλλεύεται την πανδημία για να βαθύνει και να μεγαλώσει την επιχειρηματική δράση στη δημόσια, κατά τα άλλα, υγεία. Τώρα, τούτες τις μέρες, συζητιέται στη Βουλή το νομοσχέδιο, το οποίο το έφερε η κυβέρνηση και το οποίο επεκτείνει τις business των μεγάλων εταιριών προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία. Ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει πήρε το δός, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, με το οποίο σκοπεύει να καταργήσει μερικά ακόμα νοσοκομεία και κλινικές, να προωθήσει ακόμα περισσότερο την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων που θα απομείνουν, να προκαλέσει νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και εν τέλει να φέρει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στους ασθενείς, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσα από τα ασφαλιστικά του ταμεία. Η πανδημία λοιπόν κίνδυνος, για το λαό κίνδυνος, γίνεται για την κυβέρνηση ευκαιρία να προχωρήσει τα σχέδια τα δικά της και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά πότε, όταν το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται σήμερα σε χειρότερη, ναι, σε χειρότερη κατάσταση από όταν βρισκόταν στην αρχή της πανδημίας, λόγω και των αναστολών 6.000 εργαζομένων στην υγεία, καθώς και των ελάχιστων προσλήψεων που έγιναν και με το ζόρι καλύπτουν και αυτές τις συνταξιοδοτήσεις. Όταν δημιουργείται σιγά σιγά και μια νέα βουβή, παράλληλη πανδημία, που δεν είναι άλλη από την υπόλοιπη βαριά νοσηρότητα, η οποία ολοένα και αυξάνεται λόγω της μετατροπής των νοσοκομείων σχεδόν αποκλειστικά σε COVID. Ποια είναι όμως η αιτία για όλα αυτά? Μα το ότι η υγεία των ανθρώπων στον καπιταλισμό αντιμετωπίζεται, όπως και όλα βέβαια, αντιμετωπίζεται και αυτή ως εμπόρευμα. Απόδειξη γι' αυτό η διαδοχική νόμη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίοι έχουν μετατρέψει την υγεία σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα για να ξεζουμίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία και το λαϊκό εισόδημα στην ώρα της μεγάλης ανάγκης. Και αυτή η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου είναι που γεμίζει και τα σεντούκια των μεγαλεμπόρων της υγείας.
Και είναι αυτή η εμπορευματοποίηση με την οποία οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, σκεπάζουν, προσπαθούν να σκεπάσουν τη δική τους ευθύνη να χρηματοδοτούν και να φροντίζουν αποκλειστικά αυτές, όπως οφείλουν άλλωστε, την υγεία του λαού, προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτούν με κάθε τρόπο τους λογής-λογής επιχειρηματικούς ομίλους. Μπορώ να πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε? Ευχαριστώ. Και εκείνο το γνωστό προκλητικό επιχείρημα, το ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, σημαίνει ότι δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή από τα δισεκατομμύρια των φόρων που πληρώνει ο λαός για την υγεία. 50 δις είναι πάνω κάτω, αφού τα προορίζεται αυτά για τα κοράκια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μόνο οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία χρόνια έχετε περικόψει συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο από την κρατική επιχορήγηση του ΕΣΥ. Και αυτό ο λαός της χώρας το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά μέσα στην πανδημία, με εκατόμβες θυμάτων. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, όπως και όλης της χώρας, τούτες τις ώρες της μεγάλης πίεσης, καταγράφονται τραγικές ελλείψεις σε όλες τις δομές. Τα κενά και σε ειδικούς και σε ειδικευόμενους γιατρούς είναι αρκετές εκατοντάδες. Τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό μετριούνται σε χιλιάδες μέσα στην πόλη. Για να εξοικονομήσει μάλιστα προσωπικό η κυβέρνηση, τι κάνει για να εξοικονομήσει προσωπικό για τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας? Πάει και κλείνει ή συρρυκνώνει περιφερειακά ιατρία και κέντρα υγείας, αφήνοντας το έλεος της αρρώστιας τους χιλιάδες ανήμπορους και ηλικιωμένους ανθρώπους στα χωριά. Το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, κύριε Υπουργέ, στο Παρανέστη, στην Ορεστιάδα. Αφήστε εκείνα τα χωριά της μειονότητας, όπου ψάχνουν γιατρό, κυριολεκτικά ψάχνουν γιατρό μέρες, ακόμα και για ένα πιστοποιητικό θανάτου. Έσχος. Ο συνωστισμός είναι μόνιμο φαινόμενο, ακόμα και σε δομές. Ξέρετε τι είδους δομές? Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, όπου καθημερινά συνυπάρχουν μέχρι και 500 άτομα σε ένα χώρο 150 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα, τούτες τις ώρες. Αν μιλήσουμε δε και για τη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, τότε και θα δούμε όχι μόνο να μην υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά συνωστισμός. Θα δούμε επιπλέον να μην λειτουργεί ούτε και το κέντρο υγείας στη Σύνδο. Και αν μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, τη δυτική Θεσσαλονίκη, του μισού εκατομμυρίου, θα δούμε ότι αυτή η περιοχή καλύπτεται από ένα κέντρο υγείας στον Εύωσμο. Ένα κέντρο υγείας 70 εργαζομένων να καλύψει μισό εκατομμύριο πληθυσμό. Κι όμως το Παναγία και το Λιμωδόν στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2013 λειτουργούσαν. Είναι δύο από τα νοσοκομεία τα οποία τα έκλεισε η Νέα Δημοκρατία το 2013. Τα κράτησε κλειστά ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Και αυτά τα νοσοκομεία, αυτά τα δύο μονάχα, διέθεταν 300 κλίνες. Αλλά τι λέω, κλίνες υπάρχουν διαθέσιμες και αλλού. Μονάχα ξέρετε εκείνες οι 5 μεγάλες ιδιωτικές πολυκλινικές της Θεσσαλονίκης έχουν αθρηστικά περισσότερες από 100 μονάδες εντατικής θεραπείας. Κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Και 1.200 απλές κλίνες νοσηλείας. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας, δεν τις επίταξε ακόμα. Και όταν οι υγειονομικοί αναγκάζονται τώρα να διασωληνώνουν ασθενείς στους διαδρόμους. Και αυτές τις 120 κλίνες μεθ του διαβαλκανικού της Γιουρομέντικα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, και των άλλων, αρνηθήκατε, κύριε Υπουργέ, να τις επιτάξετε ακόμα και όταν οι νεκροφόρες έκαναν ουρά έξω από το ΑΧΕΠΑ, και εξακολουθείτε να αρνείστε ακόμα και τώρα. Μονάχα ξέρετε να κάνετε τους νταΐδες σε κάτι μεμονωμένους ιδιώτες συνοικιακούς γιατρούς. Συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Στα χέρια του ίδιου του λαού βρίσκεται και το θέμα της υγείας του, μακριά βέβαια από τις αυταπάτες που κυκλοφορούν και τη μυρολατρία που καλλιεργείται. Ο οργανωμένος, αγωνιζόμενος και αποφασισμένος λαός και μπορεί και πρέπει με την πάλη του αυτή του την κοινωνική ανάγκη να την εξασφαλίσει.
και θα το κάνει. Ευχαριστώ.